Στις 7,5 μονάδες κατέραψε η Μάρκ τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ στην καθαρή πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε. Πιο συγκεκριμένα, 32,7% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι 25,2% του ΣΥΡΙΖΑ. 9,8% ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, 5,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,9% Ελληνική Λύση, 2,8% το Μέρα 25, 3,4% Έλληνες για την Πατρίδα, 1% η Εθνική Δημιουργία, άλλο κόμμα απαντά το 3,2% και 9,8% είναι οι αναποφάσιστοι. Στην ερώτηση για τη δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών, πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 47,3%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 32,6% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 30,6%. Εξίσου σημαντική και η ερώτηση για τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, καθώς το 83,5% απάντησε η ακρίβεια και ανατιμήσεις, το 36% τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά, το 27,3% η εγκληματικότητα, το 20,9% ο πόλεμος στην Ουκρανία και 20,8% η έλλειψη φαρμάκων. Σίγουρα οι αποφάσεις θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Νομίζω ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που δεν μετρέται αυτή τη στιγμή είναι και η αποχή. Η μεγάλη αποχή θα ευνοήσει, φαντάζομαι, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το κοινό, το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι του ΣΥΡΙΖΑ τα ποστά, τα εκλογικά του, έχουν πιο μεγάλη απήχηση στις μικρότερες ηλικίες. Που από εκεί, και από αυτές τις ηλικίες είναι και το μεγάλο ποσό της αποχής. Νομίζω δηλαδή πολλά θα παίξουν ρόλο οι αναποφάσιστοι. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τα κόμματα εννοώ. Η συζήτηση, όπως βλέπετε, και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και το αποτέλεσμα που θα βγει από τις εκλογές που θα γίνουν το αργότερο σε κάνα δύο μήνες είναι αυτό το οποίο θα ισχύει. Καμία δημοσκόπηση δεν ισχύει, καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι από εντελώς ελεγχόμενες εταιρείες δημοσκοπήσεων.